Γεια σας φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο του Mostly Unboxing. Σήμερα θα έχουμε ένα chase haul, ας το πούμε, γιατί πάλι πρόκειται για μια παραγγελία μόνο με chase-άκια από το αγαπημένο Wishbox. Να πούμε ότι σήμερα θα ανοίξουμε 4, νομίζω έχω εδώ πέρα, 4 chase-άκια δικής μου επιλογής που τα αγόρασα κανονικά. Δεν έχει να κάνει με κάποιο πακέτο προσφοράς και αυτά, αν και ακόμα και εκεί έχει πακέτο προσφοράς με chase, αλλά νομίζω έχει κάποια άλλα chase, όχι αυτά που πήρα. Εγώ ψάχνω, ξέρετε, συγκεκριμένα κομμάτια και πόσο μεγάλη μανία έχω με τα chase-άκια. Τα chase-άκια, όπως έχουμε πει, είναι τα πιο σπάνια που είναι 1:6. Παλιότερα ήταν 1:36, οπότε μιλάμε για ακόμη πιο σπάνια και πιο ανεβασμένη η αξία. Νομίζω αυτά μπορούμε να πούμε σιγά σιγά να τα δούμε. Εντάξει, στο Wishbox αγαπημένο κατάστημα, έχουμε κάνει και πολλά pop hunting εκεί και γενικά συχνά πυκνά βλέπουμε unboxing ή haul από το Wishbox. Και βλέπω και τα. Από ό,τι βλέπω εδώ, βασικά να είναι τα καινούργια κουτιά τη Funko. Εκτός και αν εδώ μιλάμε για τίποτα Mystery Minis. Όχι, Pop Marvel Avengers Infinity War. Μάλιστα, αυτό κάπως έτσι είναι το καινούργιο κουτί τη Funko. Γιατί βλέπω δεν είχε αυτά εδώ τα κόκκινα που έχει τώρα. Πάρα πολύ ωραίο. Και θα μείνει συλλεκτικό και το εξωτερικό κουτί, να πούμε, μια και είναι από τα κουπάκια του Infinity War. Έχουμε και στην ταινία Γιαλαμάς Collection που είναι εύθραυστο. Εντάξει, στις εγκαταστάσεις του Γιαλαμά που βρίσκονται στη Σύνδο είναι και το Toys for Kids και το Wishbox μέσα και είναι αυτοί που κρύβονται πίσω από τα Village Movie Store, οι προμηθευτές. Πω, τι λες τώρα. Λοιπόν, πού να ξεκινήσουμε τώρα και πού να τελειώσουμε. Ας ξεκινήσουμε με ένα ποπάκι που το πήρα και γιατί γουστάρω το χαρακτήρα και είναι το πρώτο μου από αυτή την κατηγορία και είναι βασικό το αυτοκόλλητο του WWE. Μιλάμε για τον The Rock, ο αγαπημένος Dwayne Johnson. Ένα καιρό, εντάξει, ασχολιόμουν και εγώ πολύ με το WWE, SmackDown, Viz Raw, εκείνη την εποχή έπαιζα και τα παιχνίδια, αλλά βλέπαμε και πάρα πολύ. Ώσπου μετά ξαφνικά μεγαλώσαμε. Λοιπόν, εδώ έχουμε το Pop WWE νούμερο 46 από αυτήν εδώ τη σειρά και είναι ο The Rock, αλλά μένα με τραβάει πιο πολύ και το αυτοκόλλητο, γιατί ήθελα ένα αυτοκόλλητο WWE να έχω. Εδώ βλέπουμε το αυτοκόλλητο δίπλα στο Chase. Είναι ένα από τα αυτοκόλλητα που μου λείπουν. Οπότε είναι και ο The Rock, είναι και Chase και έχουμε και το αυτοκόλλητο σωστό. Πάρα πολύ ωραία λοιπόν. Αυτό θα μας χρειαστεί σιγά σιγά. Θα τα ανοίξουμε όλα εννοείται να τα δούμε και μετά από δική μου. Μετά αφού το ζήτησα εγώ, μπήκαν όλα τα ποπάκια σε Protector, μου ήρθαν έτσι. Λοιπόν, τι να πιάσουμε. Πάμε να πιάσουμε ένα άλλον αγαπημένο χαρακτήρα. Τον Τζαφάρ. Ο Red Τζαφάρ όπως μας το λέει. Εκεί προς το τέλος που είχε γίνει και αυτός Genie τέλος πάντων. Πάρα πολύ ωραίος Pop Disney νούμερο 356, ο Αλαντίν και από το Αλαντίν και αυτό είναι το Glow in the Dark Chase του, οπότε βασικά αυτό πρέπει να είναι και το πρώτο μου κόκκινο Glow in the Dark, γιατί κόκκινα λάμπει αυτό στο σκοτάδι. Πάρα πολύ ωραίος, θα τον ανοίξουμε και αυτόν εννοείται να το δούμε. Ωραίο τσιγισάκι, μου αρέσουν και τα αυτοκόλλητα του Glow in the Dark που έχουν βασικά. Πρέπει να έχει αλλάξει λίγο και τα αυτοκόλλητα του Glow in the Dark πρέπει να έχει αλλάξει λίγο σε σχέση με τα άλλα, τα παλιότερα, πάρα πολύ ωραίο. Συνεχίζουμε. Α, πάμε και να κλείσουμε επιτέλους με τα chase τουλάχιστον που έχουν βγει μέχρι στιγμής του Stranger Things. Αν δεν κάνω λάθος, αν δεν έχει ανακοινωθεί τουλάχιστον ακόμα κανένα ή αν έχει κυκλοφορήσει. Έχουμε εδώ τον Demogorgon, Pop Television νούμερο 428. Πάρα πολύ ωραίο. Πόσο πίσω τις προάλλες είχαμε δει και τον Dart και ο Dart ήταν κάπου. Πόσο είχε εκείνος, 600 νομίζω είχε. Πόσο πίσω μιλάμε. Λοιπόν, και αυτό είναι και από την πρώτη σειρά νομίζω, από το πρώτο κύμα, από το πρώτο wave ας πούμε που βγήκε με τα ποπάκια του Stranger Things. Ο αγαπημένος Demogorgon είναι αυτός εδώ, είναι η κανονική του έκδοση με ανοιχτό το κεφάλι και το chase του είναι με κλειστό κεφάλι. Τώρα νομίζω να έχουμε την Eleven, έχουμε τον, που είναι, έχουμε τον Hopper, έχουμε τον Dart, οπότε έχουμε και τον Demogorgon. Τώρα πάρα πολύ ωραία, τα απλά ποπάκια του Stranger Things παιδιά. Το αποφάσισα ότι δεν θα τα μαζέψω τελικά. Εκεί που είχα αποφασίσει και μου άρεσε πάρα πολύ το Stranger Things ότι θέλω να τα μαζέψω. Όταν είδα ότι τα ποπάκια του Stranger Things έχουν ξεπεράσει τα ποπάκια του Game of Thrones και είναι μια σειρά με δυο κύκλους, κάτσε πού θα φτάσουμε. Οπότε λέω άστο. Και από ένα αγαπημένο παιχνίδι, και μου άρεσαν πάρα πολύ που βγήκαν τα ποπάκια του, τα θέλω εννοείται. Από το Minecraft. Εδώ έχουμε την αγαπημένη γάτα, μία από τις γάτες σας πάνω του κυνηγούσες, όχι το όσολο τη γάτα, γιατί εδώ είναι το chase του και βγήκανε έτσι πάρα πολύ ωραία και βγήκε μεγάλο αυτό εδώ. Το είχα παρατηρήσει και εκεί που ήμασταν, στο Wishbox θυμάμαι και βγήκε πάρα πολύ μεγάλο το... τέλος πάντων ο χαρακτήρας που απεικονίζεται μπροστά. Αυτό είναι το Pop Games νούμερο 332. Πάρα πολύ ωραία τα ποπάκια του Minecraft βγήκαν γενικά. Σκέψου ότι βγαίνει κάτι σε τετράγωνο την ώρα που είναι ήδη πιξελαρισμένο. Γιατί το Minecraft είναι ήδη pixels και βγαίνει σε τετράγωνο, οπότε γίνεται ένα ακόμα πιο τετράγωνο πράγμα. Πάρα πολύ ωραία. Έχω περιέργεια για να δω όλη τη γάτα πως είναι. Ταξίδο κάτω. Πάρα πολύ όμορφο. Θα την ανοίξουμε και αυτή να δούμε. Νομίζω αυτά δεν έχουμε κάτι άλλο μέσα. Όχι, αυτά τα 4 τσεϊσάκια.
Οπότε πάμε να τα ανοίξουμε αμέσως να θαυμάσουμε για άλλη μια φορά τη δουλειά της Funko. Τα ανοίξαμε λοιπόν και αυτό που έχω να πω είναι ότι ίσως είναι ένα από τα ομορφότερα haul που έχω κάνει. Από πού να αρχίσω και πού να τελειώσω. Θα ξεκινήσουμε από τον Demogorgon, ο οποίος είναι πάρα πολύ όμορφος, ένα πάρα πολύ ωραίο παπάκι. Και θέλω κάποια στιγμή να βάλω στη συλλογή μου και τον Exciencho που έχει βγει. Κοιτάξτε εδώ. Κοιτάξτε εδώ για τι λεπτομέρεια μιλάμε. Πώς έχουν κάνει το βάψιμό του, το σώμα του, το σκάλισμά του, πάρα πολύ ωραίος. Και είναι και αυτό το chase του με το κλειστό κεφάλι, έτσι. Ακριβώς όπως είναι και ο πίσω, απλά ο πίσω έχει ανοιχτό κεφάλι ενώ δεν έχει κλειστό. Αλλά το κεφάλι του έχει τόσο πολύ, ειδικά το σώμα του και η στάση που έχει είναι πάρα πολύ όμορφος. Και με γυρνάει το μυαλό, λέει τον κολλάω και αυτόν όπως είναι εκεί ανάποδα, ξέρω εγώ τους έχω και τους δύο ανάποδα, εντάξει. Αυτός είναι το chase του, ένα πάρα πολύ όμορφο παπάκι. Τι λες τώρα. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε στον αγαπημένο The Rock ή αλλιώς Dwayne Johnson. Πάρα πολύ ωραίος. Έτοιμος να πλακώσει κόσμο. Πάρα πολύ όμορφος. Και αυτόν τον ήθελα κατά βάση και πιο πολύ για το αυτοκόλλητό του που έχει WWE αυτοκόλλητο. Πάρα πολύ ωραίος. Αυτό το πουκάμισο που φοράει έτσι πάντα ανοιχτό με τα γυαλιά του, την αλυσίδα του στο λαιμό. Έτοιμος να πλακώσει κόσμο. Ωραίο, σαν και η δουλειά του αυτόν είναι λίγο εντάξει και τα σχέδιά του και το βάψιμό του δεν είναι και τα καλύτερα, όχι τόσο αξιοθαύμαστος. Αλλά τώρα, εντάξει, αυτά τα τρία, ειδικά και ειδικά αυτά τα δύο, πήγαν τώρα ο Τζαφάρας μου είναι πάρα πολύ όμορφος. Αυτόν άνετα τον αγοράζω άλλη μια φορά τον απλό και τον βάζω κάπου εκτός κουτιού. Και γιατί και αγαπημένο τον Αλαντίν τον έλεγα πάρα πολύ μικρός, ειδικά εκεί στη τελευταία σκηνή, έτσι με αυτό που έγινε τέλος πάντων με τον Τζαφάρ και όπως τον κατάφερε ο Ηρακλής. Ο Ηρακλής, λέω, ο Αλαντίν ήταν πάρα πολύ ωραίο. Ναι. Τώρα σκέφτομαι και τα παπάκια του Ηρακλή. Μέχρι στο μυαλό ότι και ο Ηρακλής έχει ένα κλόνι Dark Chase που είναι πάλι κόκκινο και θα το πάρω και εκείνο εννοείται. Αλλά ας μιλάμε τώρα για αυτό που βλέπουμε. Κοιτάξτε πόσο όμορφο είναι, πόσο γαμάτη δουλειά έχει γίνει. Στο μουστάκι του, στο μαλλί του, στα νύχια του. Όπως είναι τέλος πάντων εδώ το σώμα του κάτω, αυτό το ενεργειακό τέλος πάντων που ήταν τζίνι μέσα στο λιχνάρι, σαν να βγαίνει αυτός ο καπνός. Πάρα πολύ ωραίο κομμάτι, ρε γάμο. Κοίτα εδώ. Πάρα πολύ ωραίος. Αυτό το κομμάτι άνετα το έχεις κάπου εκτός κουτιού, το ξαναλέω. Θα δούμε. Μήπως κάποια στιγμή προσθέσουμε και κάποια ακόμα στη συλλογή για να μπουν καθαρά για εκτός κουτιού. Και πάμε στο τέλος. Αυτό που μου αρέσει στη Funko είναι ότι δοκιμάζει πράγματα και τις πετυχαίνουν σχεδόν πάντα. Είναι αυτό που λέμε τώρα και έτσι είδαμε και το ντοκιμαντέρ. Επηρεάστηκα και λίγο από εκεί. Έχει βγει το ντοκιμαντέρ της Funko Making Fun, The Story of Funko, νομίζω το λέει. Στο Netflix έχει βγει ένα πάρα πολύ ωραίο ντοκιμαντέρ. Όπως μας δείχνει πώς ξεκίνησε η Funko, κάποια πράγματα, κάποιες αναποδιές που είχε, πώς ανέβηκε, πώς. Έχει πάρα πολύ. Ένα ντοκιμαντέρ που πραγματικά αξίζει, παιδιά, τον προτείνω ανεπιφύλακτα να το δείτε. Στο Netflix ή γενικά, αν το δείτε, το βρείτε στο Netflix, όλο και κάπου αλλού θα το βρείτε. Το λένε έτσι, The Making Fun, The History of Funko. Ένα πάρα πολύ ωραίο ντοκιμαντέρ που αξίζει να το δείτε. Τώρα, αυτό που λέω ότι δοκιμάζει πράγματα. Κοιτάξτε εδώ πόσο τετραγωνισμένο είναι και είναι τα πρώτα που βλέπουμε τετράγωνες βάσεις από κάτω. Πάρα πολύ ωραίο. Πιστεύω ότι και αυτό θα έχει βγει στη Funko. Εννοείται και τη στείνει στη γάτα, ξέρω εγώ κάπως όπως θες εννοείται. Αλλά έτσι βγήκε τελείως τετραγωνισμένη. Γιατί μιλάμε για πίξελ, εννοείται και το σώμα. Οπότε θέλω και τα άλλα παπάκια και το σκελετό. Ξέρω εγώ τι άλλο βγήκε τον Alex. Πάρα πολύ ωραία. Γενικά, ό,τι το μπάκι έχει βγει από το Minecraft, του θέλω όλου. Το Steve, οτιδήποτε. Πάρα πολύ όμορφη αυτή η γάτα. Οπότε και το Ocelot λογικά κάπως έτσι θα είναι, απλά στα χρώματα του Ocelot. Πάρα πολύ όμορφη. Μ' άρεσε και η βάση πάρα πολύ τετράγωνο. Νομίζω ότι η Funko εδώ γούσταρε πάρα πολύ όταν έφτιαξε αυτό το ποπάκι. Είναι πολύ ψυχαναγκαστικό ποπάκι. Το κεφάλι, η βάση τετράγωνη έτσι μ' άρεσε πάρα πολύ. Λοιπόν, αυτά τα τέσσερα. Δείτε τα κι εσείς, γράψτε κάτω στα σχόλια πώς σας φάνηκε, αλλά τι να πω, τουλάχιστον ειδικά αυτά τα τρία μ' άρεσαν πάρα πολύ. Και ο Τζαφάρ και η γάτα, ειδικά έτσι νομίζω ο Τζαφάρ και ο κλέβει την παράσταση. Δείτε τα κι εσείς, παιδιά, γράψτε κάτω στα σχόλια πώς σας φάνηκαν και τα ποπάκια και το χολ γενικότερα. Και εννοείται κάτω στην περιγραφή έχω link του Wishbox όπου μπορείτε να μπείτε να τα βρείτε κι εσείς για να τα αγοράσετε. Εννοείται. Αυτά, παιδάκια μου, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρακολούθηση. Αν σας άρεσε το βίντεο και θέλετε να δείτε και άλλα γαμάτα και βίντεο, κυρίως unboxing, συνδρομητικά κουτιά, Funko Pop, πιο premium figures και αγαλματίδια και πολλά άλλα κρίνια που έρχονται, κάντε ένα subscribe στο κανάλι. Μέχρι την επόμενη φορά, καλή συνέχεια από μένα.